άντρες προσελκύεις στη ζωή σου ανάλογα με τους τύπους αντρών που προσελκύεις, που βλέπεις δηλαδή ότι προσελκύεις συνήθως ίδιους άντρες στη ζωή σου, είναι το ίδιο το μοτίβο, αυτό δείχνει και τι χαρακτήρας είσαι. Θέλεις να μάθεις τι χαρακτήρας είσαι? Λοιπόν, στο νούμερο 1 έχω τους ναρκισιστές. Εάν δηλαδή συνηθίζεις να προσελκύεις τοξικούς, χειριστικούς και ναρκισιστές, τότε αυτό και μόνο αυτό δείχνει ότι είσαι ένα άτομο όχι και τόσο σταθερό. Δείχνει ότι είσαι ένα άτομο που θέλει πάντα να ευχαριστεί τους άλλους, και αυτό γιατί φοβάσαι την απόρριψη. Οπότε προσπαθείς να είσαι καλά με όλους, να τα έχεις καλά με όλους, συνήθως λες σε όλα ναι, αφήνεις τις δικές σου ανάγκες πίσω και πάντα προσπαθείς οι ανάγκες των άλλων πρώτα να καλύπτονται. Και επίσης σε χειρίζονται οι άλλοι πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή στην ουσία είσαι του χεριού τους. Τώρα, εάν προσελκύεις στο νούμερο 2 συνήθως μη διαθέσιμους άντρες που είναι παντρεμένοι, αραβωνιασμένοι, σε μακροχρόνιες σχέσεις, που δεν σκοπεύουν στην ουσία να χωρίσουν, αλλά σε έχουν και σένα, οπότε και εσύ πέφτεις συνέχεια σε τέτοιους τύπους ανδρών, τότε αυτό έχει να πει για το χαρακτήρα σου. Ψάχνεις την ιδανική αγάπη. Τη φαντάζεσαι έτσι όπως τη θέλεις εσύ. Την έχεις πλάσει στο μυαλό σου την ιδανική αγάπη κάπως. Πέφτεις συνεχώς σε άντρες μη διαθέσιμους, συνήθως παντρεμένους, γιατί εάν έκανες σχέση μαζί τους και ήσουν μαζί τους, θα σου χαλούσε η σχέση αυτή με αυτούς όλο αυτό το οποίο έχεις εσύ φανταστεί και πλάσει σαν την ιδανική αγάπη. Αν με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή συντηρείς στο μυαλό σου αυτό το πλάνο, αυτή την εικόνα της ιδανικής αγάπης και δεν θέλεις τίποτα να σου το καταστρέψει όλο αυτό. Θέλεις να το διατηρήσεις, να το συντηρήσεις στο μυαλό σου και αν με εκείνο το άτομο έκανες σχέση και τον είχες τον άλλον δίπλα σου, 24 ώρες το 24ωρο δεν θα πω, αλλά καταλαβαίνετε πώς είναι τα ζευγάρια που ζουν μαζί, θα απομυθοποιούσες τα πράγματα. Οπότε, το να πέφτεις συνέχεια σε παντρεμένους άντρες είναι ότι έχεις ανάγκη και από αγάπη, αλλά έχεις πλάσει στο μυαλό σου την ιδανική αγάπη κάπως και δεν θες τίποτα να σου το χαλάσει αυτό. Και παίζουν στα σχόλια αν είναι αλήθεια, γιατί πολλές πέφτετε σε τέτοιους μη διαθέσιμους άντρες. Και στο νούμερο 3, προσελκύεις άντρες οι οποίοι έχουν αιμονή μαζί σου. Κολλάνε πάρα πολύ, σε θέλουν κτήμα τους. Και αυτό γιατί? Είσαι ένα άτομο που φοβάσαι την απόρριψη και θέλεις την επιβεβαίωση. Επίσης, δεν δέχεσαι εύκολα την κριτική των άλλων και φοβάσαι επίσης και την κριτική τους, την αρνητική κριτική, την κριτική τους. Σου στοιχίζει όλο αυτό και δεν το θέλει. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια, αν θέλετε να γίνει part 2 στο βίντεο αυτό, να μου σχολιάσετε τι άλλους τύπους ανδρών συνηθίζετε εσείς που με βλέπετε κορίτσια να προσελκύετε που δεν περικλείονται σε αυτούς τους 3 τύπους που ανέφερα. Οπότε θέλω να μου πείτε, υπάρχει κάποιος άλλος τύπος άντρα που συνήθως έτσι πέφτετε ή προσελκύεται στη ζωή σας και δεν τον έχω αναφέρει? Σημειώστε μου κάτω στα σχόλια για να γίνει και part 2.